Σκοτήκε μια ρωτιά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς τα σωματεία και όλους που ήρθατε εδώ και βοηθήσατε να γίνει πράξη το πρώτο αίτημα που είχαμε και το διεκδικήσαμε και με τη συμμετοχή σας το καταφέραμε. Να βγούμε στην Εθνική Οδό και να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ενωμένοι θα καταφέρουμε όλα. Θέλουμε όμως να θυμηθούμε όλοι τα αιτήματα τα οποία τα διεκδικούμε από την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να σπάζουμε το τσαμπουκά της κυβέρνησης όσο δεν δίνει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Πρώτον, θέλουμε τη στήριξή σας να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από εδώ, από σήμερα. Ο καθένας από την πλευρά του, εκεί που μπορεί να πιέσει ώστε να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αιτήματα. Η στήριξή σας είναι στα αιτήματά μας και αυτά είναι αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, να γίνουν όλα σχεδιασμένα τα αντιπλημμυρικά έργα και να μην κινδυνεύουμε ούτε να πνιγόμαστε και να ποτίζουμε. Ο ΕΛΓΑ να αποζημιώνει τους αγρότες και τους μνημοτρόφους. Τη στιγμή που εμείς 8 μήνες μετά δεν έχουμε αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να γίνει 100% δημόσιος φορέας, να δίνει η κυβέρνηση τα χρήματα που πρέπει και εμείς θα δίνουμε αυτό που πρέπει, να μας αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς και στο 100% της παραγωγής. Αυτά είναι τα αιτήματα του μπλόκου. Σε αυτά τα αιτήματα ζητήσαμε και θέλουμε τη στήριξή σας.